απαντήσω στον κύριο Τζαβάρα. Τι να κάνω. Δεν έρχεται στα debate, δεν έρχεται και στη Βουλή. Θα απαντήσω στον κύριο Τζαβάρα, ο οποίος έχει μια εφράδια λόγου. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Καλά, δεν σας υποτιμήσαμε. Ίσα-ίσα τον εκτιμώ ιδιαίτερα τον κύριο Τζαβάρα. Καλά, εντάξει, ηρεμήστε. Κύριε Τζαβάρα, δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Είπα ότι επιχειρείτε έναν πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα αντιπερισπασμό επικοινωνιακό. Με γεια σας και χαρά σας που τον επιχειρείτε. Το ποτήρι όμως θα το πιείτε. Δεν θα συζητήσουμε για τον Πολάκη, θα συζητήσουμε για τους πολλούς, θα συζητήσουμε για τα πολλά, για αυτά που ασχολεί το κόσμος, οι πολλοί που υποφέρουν και βγαίνουν από την κρίση, για αυτά θα συζητήσουμε. Και αν για σας, ντροπή για τη δημοκρατία και για την αξιοπρέπεια είναι το ύφος και το ήθος του καθενός μας, εγώ θέλω να σας πω ότι το ύφος και το ήθος του καθενός μας μετριέται και στην εντιμότητά του. Ντροπή για τη δημοκρατία, λοιπόν, είναι τα θαλασσοδάνεια που δίδονταν νύχτα με τροπολογίες αυτήν εδώ τη Βουλή. Ντροπή για τη δημοκρατία ήταν οι μίζες όλης της προηγούμενης περίοδου της κοινοβουλευτικής. Ντροπή για τη δημοκρατία ήταν η διαφθορά. Ντροπή για τη δημοκρατία ήταν η διαπλοκή. Ντροπή για τη δημοκρατία είναι το γεγονός ότι στα μεγάλα και κρίσιμα πολιτικά ζητήματα εσείς σήμερα προσφεύγετε σε έναν αντιπερισπασμό που δεν σας τιμά. Ο καθένας λοιπόν κρίνεται και από τους λόγους και από τα έργα του, όπως θα κριθεί και η κυβέρνηση συνολικά για το έργο της. Δεν θα σας επιτρέψουμε λοιπόν να εκτρέψετε τη συζήτηση εκεί όπου εσείς επιθυμείτε να την εκτρέψετε. Θα συζητήσουμε για τα ουσιαστικά και όσες μέρες θέλετε, όσες μέρες χρειαστεί. Σας επαναλαμβάνω λοιπόν, κύριε Τζαβάρα, ότι οποτεδήποτε καταθέσετε πρόταση δυσπιστίας, είτε προς κάποιον υπουργό της κυβέρνησης, είτε προς την κυβέρνηση συνολικά, διότι έχετε αυτή τη δυνατότητα, αν δεν κάνω λάθος, δεν αξιοποιήσατε αυτό το κοινοβουλευτικό όπλο όταν είχατε αναγγείλει, προαναγγείλει ότι θα το κάνετε όταν ψηφίζαμε εδώ τη Συμφωνία των Πρεσπών. Εμείς ζητήσαμε την εμπιστοσύνη της Βουλής και την πήραμε με θάρρος, με παρησία. Σας ενημερώνω λοιπόν, να το μεταφέρετε και στον αρχηγό σας, ότι εγώ σας αναγγέλω ότι θα ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης από την Ελληνική Βουλή, ώστε η συζήτηση να είναι επαρκής, να είναι τριήμερη, να είναι ουσιαστική και να είναι για όλα τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θέλετε σαν το διάολο το λιβάνι να τα αποφύγετε. Δεν θα τα αποφύγετε αυτά. Καταλάβετε το. Δεν θα τα αποφύγετε.